Ακόμα και το φιλοδόρημα δωροδοκία των 150 ευρώ που υποσχέθηκε στους νέους μεταξύ 18 και 24 ετών για να τους πείσει να εμβολιαστούν, αποδεικνύεται λόγια του αέρος τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Τα περιβόητα βάουτσερ δεν είναι διαθέσιμα, καθώς όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ, αναγκάζονται να διώχνουν όσους δικαιούχους πέφτουν γιατί δεν τους έχει σταλεί από την κυβέρνηση σχετική εγκύκλειος. Το φιλοδόρημα των 150 ευρώ αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της κυβερνητικής προπαγάνδας για να πείσουν τους νέους να εμβολιαστούν εθελοντικά. Κι όμως ακόμα και αυτό δείχνουν ανικανότητα να τον αλληλοποιήσουν. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στα ΚΕΠ Αττικής, Παναγιώτης Κοχύλης, επιβεβαίωσε ότι αναγκάζονται να διώχνουν τον κόσμο, καθώς δεν έχει σταλεί ακόμα από το Υπουργείο η σχετική εγκύκλειος.